Ήρωα! Πού είναι? Ακούς, το γλάψι μου. Το άτυχο σκυλάκι ακούγεται να ουρλιάζει. Ο 67χρονος έχει πατήσει το κουμπί στο χειριστήριο που κρατάει και του προκαλεί ηλεκτροσοκ κάθε φορά που απομακρύνεται. Όχι μακριά. Ένα ζωάκι που φαίνεται να έχει περάσει όλη τη μέχρι τώρα ζωή του, δεμένο με αλυσίδα, σε ένα τρέιλερ. Και κάθε κίνησή του μακριά από τον 67χρονο να τιμωρείται με ηλεκτροσοκ. Τα ουρλιαχτά της κυλίτσας τάραζαν όπως φαίνεται συχνά τους κατοίκους της περιοχής στο Γάζι Ηρακλείου όπου διαμένει ο κατηγορούμενος. Κάποιοι αποφάσισαν να βάλουν τέλος στο βασανιστήριο που ζούσε το ζωάκι κάθε φορά που ο δράστης ενεργοποιούσε το ηλεκτροφόρο κολάρο. Δεν σε πειράζει, πήγαινε. Στη διάρκεια του βίντεο που έφτασε στα χέρια της αστυνομίας, ο 67χρονος προκαλεί τουλάχιστον 2 φορές ηλεκτροσόκ στο σκυλάκι και μάλιστα πανηγυρίζει για τις συνέπειες. Το χτύπησε 2 φορές και δεν θα είναι. Αστυνομικοί του τμήματος Μαλεβιζίου που ενημερώθηκαν μόλις ο 67χρονος ταυτοποιήθηκε, έκαναν έφοδο στο σπίτι του και τον συνέλαβαν αφού διαπιστώθηκαν και παραβάσεις κάθε κανόνα ευζοίας της κυλίτσας, που δεν είχε τσιπ ούτε βιβλιάριο υγείας. Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το βασανισμό του ζώου. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Στον 67χρονο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε πως η χρήση του ηλεκτροφόρου κολάρου είναι παράνομη, επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και πρόστιμο ύψους 15.600 ευρώ. Η σκυλίτσα έχει κατασχεθεί και έχει μεταφερθεί για νοσηλεία σε κτηνιατρίο. Ηλεκτροφόρα κολάρα, παρότι απαγορευμένα, χρησιμοποιούνται γενικευμένα, ιδίως σε βάρος κυνηγόσκυλων, με το πρόσχημα της εκπαίδευσης. Το μήνυμα των αστυνομικών αρχών για μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές είναι ξεκάθαρο, ενώ ήδη η νέα τηλεφωνική γραμμή, η οποία θεσπίστηκε για την επικοινωνία των πολιτών με την αστυνομία ζώων μέσω του αριθμού 10410, έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά, συγκεντρώνοντας καταγγελίες από κάθε γωνιά της χώρας.